Γιώργος Καρδασιλάρης, σας χαιρετούμε. Εντάξει, τώρα είσαι γεννημένος το 26 στο Κάιρο της Αιγύπτου. Ναι, στη Σούπρα. Στη Σούπρα, στο προάστιο της Σούπρα. Ναι, στο προάστιο του Κάιρου. Ναι, πες μου, μπορείς να μας περιγράψεις στη δεκαετία του 30, όταν ήσουν ένα λιγάκι παιδί και έφηβος, η Σούπρα τι προάστιο ήτανε? Ήταν ένα προάστιο, είχε πολλούς Έλληνες και είχαμε και μια εκκλησία εκεί, την Αγία Τριάδα. Ναι. Η οποία όλοι πηγαίναμε εκεί, πολύ σελληνισμός μες στη Σούπρα, πάρα πολύ σελληνισμός. Και πηγαίναμε, μας τραβούσε η μάνα μας στην εκκλησία ασφαλώς, γιατί ήταν πολύ θρήσκα. Η Γιασημή, η μητέρα σου. Από τη σησά μου. Ναι. Και μας πηγαίναμε εκεί και ασφαλώς, we believe in Christian values, of course. Ναι, 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 ναι. Και είμαστε χριστιανίες, 100%. Μετά, στο 30 ήταν λίγα και δύσκολα τα πράγματα, υπήρχε η ανεργία. Η ανεργία και ο πατέρας σου νομίζω ήταν ο οδηγός τάνκερ, δεν ήταν? Οδηγός τάνκερ, ναι. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Απτυχίο. Απτυχίο, ναι. Χιώτης. Και είχε ανεργία την δεκαετία του 30 με το depression, ναι. Αυτό επηρέασε την Αίγυπτο. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν είχε καλά να φάει. Αλλά είχε χαιρώσει τα δραστήρια ο πατέρας μου. Οδηγούσε τα τάνκερ. Και τότε θυμάμαι, έπαιρνε 4 σελίδια κάθε διαδρομή. Ήταν πολλά λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Έκανε 2 διαδρομές την ημέρα και είχαμε 8 σελίδια. Ασφαλώς εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά, μου τα πάνε μέσα, γιατί εγώ το 30 ήταν οδηγός μέχρι αρκετό καιρό. Anyway. Πήγες και πες μου κάτι, μου είχες πει ότι στο Κάιρο δεν υπήρχε διάκριση αν ήσουν από την Κύπρο ή από την Κεσσαλονίζο. Πώς νιώθατε Έλληνες, δεν νιώθατε? Όλοι και αισθάνομαι σαν Έλληνες. Γι' αυτό και εγώ πήγα στην Ελλάδα, εγώ πήγα εθελοντής. Ναι. Και πήγες, πριν πας στο στρατό, πήγες όμως στην Αμπέτιο, στη σχολή Αμπέτιο. Μάλιστα. Εκεί ήταν το σχολείο ελληνικό, δεν ήταν? Ελληνικότατο, ναι. Είχε και δημοτικό, είχε και γυμνάσιο. Είχε 2 γυμνάσια, το εμπορικό το λέγανε και το γυμνάσιο. Εσύ σε ποιο πήγες? Στο εμπορικό. Α, εκεί έμαθες να γίνεις μηχανικός? Ορισμένα. Ορισμένα. Στο εμπορικό ήτανε. Μάλιστα, εμπορική φύση. Να γίνει εκλαματικό υπάλληλο τραπέζη και τότε και πολύ πήγα στην τράπεζα. Είχαμε πολλέ ελληνικέ τράπεζε εκεί. Και η τράπεζα ήταν ασφαλώ σύμφωνα με τα γεγονότα τη Αιγύπτου. Όταν έπαιρνε 4 λίρε το μήνα. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Για την εποχή. Για την εποχή. Κηρύχθηκε ο πόλεμος, ας πούμε, το 39, η εισβολή της Ελλάδος από την Ιταλία ήταν το 40. Εσύ θυμάσαι, ας πούμε, τη φανέλα του στρατιώτη που μαζεύανε, ας πούμε... Μάλλον στρατιώτη, βέβαια, τη μαζεύανε. Εγώ πήγα στην Ελλάδα, η μάνα μου μας πήρε πολλές φορές στην Ελλάδα. Α, είχατε πάει διακοπές, σαν παιδιά. Και μάλιστα, μόλις το 39, μόλις και προφτάσαν και γυρίσαν στην Αίγυπτο, γιατί γυρίσαν. Τώρα πες μου κάτι, αφού ανάφερες αυτά τα ταξίδια, τις διακοπές. Όταν εσύ επέστρεφες, ας πούμε, στη Σάμο ή στην Χίο, πώς ένιωθες? Ένιωθες Έλληνας στα πατρικά σου μέρη, πώς ένιωθες? Η αγάπη για την Ελλάδα ήταν πολύ γεμάτη. Ήταν πολύ γεμάτη. Γι' αυτό και πήγα εθελοντής. Θα πάμε εδώ εκεί, θα πάμε εκεί. Αλλά πες μου, όταν ήσουν στα πατρικά σου μέρη για διακοπές, έβλεπες, ας πούμε, θείες, ξαδέρφια, θείους, που δεν τους είχες, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Ήταν άλλες οικογένειες. Άλλες οικογένειες εκεί. Θυμάμαι τον παππού μου. Ναι. Και έβλεπε, είχε από την μεριά της Τουρκίας, είχε μεγάλες φωτιές, δεν ήξερα τι φωτιές ήταν, τα bushfire. Ναι.
Και μου λέγανε αυτοί οι Τούρκοι ανάβουνε τις φωτιές τους κάθε χρόνο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος τι ήτανε. Και κάθε χρόνο βλέπαμε τις φωτιές. Wow. Ναι, wow. Απέναντι, πολύ κοντά. Και το θυμάμαι τον παππού μου, ο Παρπαγιάννης, ο Θεός ο Ρώσος. Ο Χιώτης ή ο Σαμιώτης. Ο Σαμιώτης. Α, ο Σαμιώτης. Στη Σάμμο τώρα. Στη Σάμμο, ναι. Και γίναμε, είχε και ένα μποστάνι, το λέγανε μποστάνι, που φυτεύαν ορισμένα πράγματα. Εκεί ήταν, είχε και ένα μεγάλο, μέσα το λέγανε, εκεί πατούσαν τα σταφύλια. Α, να κάνουν το κρασί τους. Ναι, και μέσα, και πατούσα κι εγώ, χαιρόμουν να λέω που θα πατούσα τα σταφύλια. Πες μου, είχες πει ότι πήγες εθελοντής, ας πούμε, όταν η κυβέρνηση της Ελλάδος ήταν στην Αίγυπτο, ναι. Και ο στρατός ήταν και το ναυτικό κτλ. Πήγες εθελοντής. Για ποιο λόγο πήγες εθελοντής και δεν παίρνεις στην κλάση σου? Γιατί μ' άναβε μέσα η αγαπητή για την Ελλάδα. Mm. Πάω και εγώ να πολεμήσω για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ανεπτυγμένο ήταν το αίσθημα της Ελλάδας μέσα μου. Και τάχθηκες, ας πούμε, στο ναυτικό. Ναι. Σαν νησιώτης, ε. Σαν νησιώτης. Γιατί είχε ένα μεγάλο σχολείο, παρθεναγωγείο, λέγανε τεράστιο, ήταν μόνο για τις κοπέλες. Και εκεί είχε ιδρυθεί το σύστημα της, πώς θα φέρουνε τον κόσμο να πάνε στο στρατό. Και μου λέγανε, μη θέλεις να πας, λέω, στο ναυτικά, γιατί μου άρεσε πολύ το ναυτικό. Λέω, να σε πάμε στο ναυτικό. Mm. Και έμεινα στο ναυτικό. Ναι, και πού τάχθηκες, ας πούμε, σε πλοίο ή σε υποβρύχιο? Ναι, σε πλοίο. Με βάλανε κατευθείαν στον Αβέροφ. Στον Αβέροφ. Ναι. Το φημισμένο Αβέροφ. Ναι, το φημισμένο. Και εκεί χτύπησα το δάχτυλό μου. Α. Τι έγινε το δάχτυλό σου? Το χτύπησα εκεί, γιατί ήμουν βενζινομηχανικός στο επάγγελμα. Ναι. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από το Ποσάτ στην Αλεξάνδρα που πήγαινε τον Ραβέρο, είχε μια τορπουλάκατο, ας πούμε, μια βενζινάκατο. Και επειδή ήμουν μηχανικός, εγώ βενζινομηχανικός, μου λέει ο καπιτάλιος, ανέβα πάνω, γιατί κατά τη διάρκεια του πλούτου της πλεύσεως ήμουνα στο κάτω στο θερμοστάσιο και φτιάριζε κάρβουνο. Κάρβουνο. Μου λέει, ανέβα πάνω να επισκευάζεις εδώ, έχεις έτοιμο να πούμε τη λάντσα για να κατέβει ο καπετάνιος όταν φτάσουμε σε ένα ξάδρα, γιατί απαγορεύονται τα καράδια να μπουν μέσα, γιατί ήταν σειρματοπλέγματα. Και πρέπει να πάει ο καπετέ να πάρει τις διαταγές του για να δώσει τη θέα. Και εκεί, όπως είπα, διόρθωνα κάτι μπροστά, είχε το λουρί του, ένα λουρί, μπέλτ. Και ήταν το δύναμο και είχα το χέρι μου ακουμπισμένο, γιατί είχε πολύ θάλασσα. Yeah. It's a lost time that, 5 minutes? I'm okay. All right. Είχα το χέρι μου εκεί και ένας ανάβει και είχε ένα μικρό σκαλοκαράδι, γιατί είναι μεγάλο το καράτο, η δυνάλσα. Και πάτησε να κουμπί της τάρτας και με μπέρδεψε μέσα στο νερό και μου το φαγιά. Και με πήγαν στο νοσοκομείο κατευθείαν το ελληνικό του Κώστος Σιχαιρίδου. Είχε επιτεταγμένο από το ελληνικό ναυτικό του νοσοκομείο του ελληνικού. Ένα μεγάλο νοσοκομείο. Συγγνώμη, η ομιλία μου έχει... Μια χαρά είσαι! Μια χαρά είσαι. Γίνει λιγάκι διαφορετικά από εδώ. Μια χαρά είσαι. Λόγω ηλικίας βέβαια. Και πήγαν εκεί και διορθώσανε το. Και μάλιστα θυμάμαι τον γιατρό, ένας πρωτάρχης Έλληνας του ναυτικού. Έβαλε πέρα
Και ούτε ένας, μπορεί ούτε να ναρκωτικό. Ούτε αναισθητικό, τίποτα. Και άρχισε να κόβει το δάχτυλο, γιατί είχε φύγει όλο το δάχτυλο κρέας και μείνε το κόκαλο. Και του λέω, γιατρό, πονάω. Και τι μου λέει. Οι άντρες δεν μπορούν. Αφού πονούσα. Πες μου, με το Αβέρο πήγες περιοδίες, πήγες στην Ιταλία σου που είχατε πάει στο Ρίμινι οι Έλληνες. Καλά, πήγα στο Ρίμινι. Εγώ μετά που πήγανε μέσα, που πήγα στην Αλεξάνδρα, γιατί έφυγε το πως θα πήγες στην Αλεξάνδρα. Και μετά όλος ο Σόλος από την Αλεξάνδρα πήγε στην Ελλάδα. Α, πήγες Ελλάδα εσύ. Ναι, αλλά δεν πήγα με τον Αβέρο γιατί έχασα τον Αβέρο. Και μετά με πήγανε σε ένα κάμπο που ήταν επιταγμένο για το ελληνικό ναυτικό και ήταν εκείνοι που θα ήταν να φύγουν να πάνε για την Ελλάδα σαν κάμπος εκείνο. Και μια μέρα μας λένε, ετοιμαστείτε, λέω 10 το βράδυ, ετοιμαστείτε να πάμε να φύγετε για την Ελλάδα. Είμαστε 22 άτομα, αξιωματικοί. Και είπα, αξιωματικοί είναι αυτές. Και πήγαμε το βράδυ, ξεκινήσαμε ένα λεωφορείο με ένα τάγκ και πήγαμε στο λιμάνι της Αλεξάνδρας και ανεβήκαμε σε ένα καράβι εγγλέζικο. Και θυμάμαι μέχρι τώρα το όνομά του, το λέγανε Αρετούσα. Αυτό το Αρετούσα ήταν αγγλικό, light cruiser. Και ανεβήκαμε πάνω. Έφυγε το καράβι και μπισμένο, είμαστε 22 άτομα και μετά που φύγαμε, μετά από 2 ώρες έρχονται 2 ώρες και λέει θέλω έναν από εσάς να έρθει μαζί μου στην κουζίνα και ένας άλλος να πάμε στην αποθήκη. Εγώ πήγα στην αποθήκη μαζί με αυτόν και γέμισε ένα κουβά ναυτικό αυτό. Δεν ήξερα. Και τρέχει ένα πράγμα μπρέον. Λέω ότι θα μας δώσουν τσάι ζεστό και τι ήταν ραμ. Ραμ. Το γεμίσαμε λοιπόν, πάτα τώρα στο δωμάτιο που είναι και όλοι οι άλλοι. Πέσανε πάνω με τα μούτρα, εγώ δεν ήξερα τι είναι το ραμ. Πέσαμε τα μούτρα και όταν πήγαμε στην Ελλάδα ήταν όλοι μεθυσμένοι. Πες μου, μου είχες πει μια ιστορία ότι ηρωνικά δεν τραυματίστηκες από Γερμανό ή από Ιταλό, τραυματίστηκες από Έλληνα. Πες μου, τι έγινε αυτή την ημέρα, πού ήσασταν, τι έγινε. Ήμασταν όλοι μαζεμένοι σε ένα μέγαρο, το λέγανε με το μέγαρο του Βάτη. Στην εκτιμία όλοι. Όλοι μαζευτήκανε στο κτίριο αυτό, είχε μια σιδερένια πόρτα, αξιωματική, 94 άτομα θυμάμαι. Τώρα μιλάμε για τα Δεκεμβριανά, το 44, το 44. Στην Αθήνα, στον Πειραιά. Στον Πειραιά τώρα, ναι. Στην εκτιμία όλοι. Ναι. Και άρχισαν οι πυροβολισμοί με τους σνάπερς, όλοι κουρμιστέ γύρω μας, ήταν γεμάτο. Ήρθε το Παπα-Νικολής, το περίφημο Παπα-Νικολής, να κάνει φράγμα πύρος για να περάσει. Έφυγε. Δεν έγινε τίποτα. Ήρθε μετά ένα ναρκαλιευτικό, το λέγανε Σαχτούρης. Αυτός ο Σαχτούρης περίμενε να κάνει και φράγμα πύρος για να περάσει πίσω. Γιατί το κτίριο αυτό το μεγάλο του Βάτη ήταν σε γωνία. Ακτύπια όλοι με κανένα άλλο στενό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το λίγο. Και πρέπει να φύγουμε, η πόρτα ήταν από τη μεριά του δρόμου του άλλου. Να φύγουμε ήταν, δεν ήταν μακριά η αποφέρα ή η αποβάδα, ήταν 10 μέτρα, 20 ξέρω εγώ. Και πρέπει να τρέξουμε, να βγούμε, να τρέξουμε, να πούμε στο ζάχαρο. Και βγαίνοντας, με χτυπήσαν εμένα, και τον ένα αξιωματικό, το λέγανε, δεν θυμάμαι το όνομά του, του φάγανε το χέρι όλο γύρω. Αυτός έλεγε το χέρι μου και εγώ έλεγα το πόδι μου. Αλλά όταν με χτύπησαν,
δεν κατάλαβα τίποτα. Σαν να με τραβήξανε μια καλαποδέα και πέσα κάτω. Μετά βγαίνουν τα παιδιά από το κτίριο. Από μέσα και σε τραβάνε μέσα. Και μας τραβήξανε μέσα. Μετά μας δίνουν εμένα το ρηκέ, γιατί έτρεχε το αίμα. Μείναμε μια μέρα. Μετά ήρθε άλλη μια, δεν θυμάμαι, άλλη μέρα, μια άλλη λέμβος, μηχανοκίνητη και μας πήρα και μας πήγανε στον Αβέροφ, το οποίο ήταν γραμμένο στην σχολή ναυτικό δοκίμο στο Χατζηκυριακή. Εκεί μας έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και μετά μας πήραν μια λάντσα και με πήγανε σε ένα νοσοκομιακό καράβι, που λέγανε Main, καναδέζικο νοσοκομείο. Λέγανε Μέιν. Εκεί μας φτιάξανε λοιπόν και έμεινα 3 εβδομάδες εκεί. Δίπλα μου ήταν όλοι οι τραυματισμένοι, θανάσιμα. Περισσότεροι ήταν οι Ινδιάνοι. Wow, ήταν είναι που είχαν φέρει οι Εγγλέσσοι, ναι, τους Ινδιάνους, ναι. Οι Ινδιάνοι παρεμπίζανε, τους χτυπήσανε μέσα στο κέντρο της Αθήνας και ήταν ένας και του λέει το νοσοκομματία εκεί μόνο, του έφυγε όμως, λέει. Μετά, την άλλη μέρα ήβραν ένα ρόλο που πήγε, αυτό πέθανε. Και ο δεύτερος. Αλλά μεγάλη ηρωνία ότι δεν έφαγες βολή από εχθρό, ας πούμε. Ναι, 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 από δικό σου. Ηρωνία, ε. Ηρωνία, μεγάλη ηρωνία. Δεν νομίζεις. Ηρωνία. Αυτό ήταν το welcome to Greece. Welcome to Greece. Καλώς ορίστε στην Ελλάδα. Πες μου όμως, επέστρεψες στην Αίγυπτο, επέστρεψες στην Αίγυπτο, απολύθηκες εκεί. Μου δώσανε φίλο Αωρίσιο Αδίας. Με λέγανε φίλο Αωρίσιο Αδίας. Δηλαδή σε καλά με anytime. Και εκεί έγινες μηχανικός. Έμεινε μηχανικός αυτοκίνητος. Ναι. Στην Αίγυπτο είχες δικό σου εργαστήριο. Όχι. Δούλευες για άλλο. Σε μια μεγάλη εταιρεία, τη λέγανε Σακωριβάκωμα. Σόκον είναι Standard Oil Company of New York. Α, oh, wow, μεγάλη εταιρεία. Τεράστια είναι η Caltex. Τεράστια, ανοίγει στο έστω και τεράστια εταιρεία. Και εκεί ας πούμε έμαθες την τέχνη σου. Ναι, έμαθα την τέχνη μου και έγινε μηχανικός αυτοκινήτων και δούλεψα μετά. Είδα κάτι, τα ποταμόπλια ήταν ελληνικά όλα, ποταμόπλια. Και ζήτησα δουλειά σε μια εταιρεία, τη λέγανε Rex Nile Transport και μια μηχανικός στα motorbikes. Ήταν καλά λεφτά και έμεινα εκεί και ταξίδευα όλη την Αίγυπτο για 8 χρόνια. Πήγαινε, αλλά πήγαινε. Εγώ ξέρω την Αίγυπτο πιο καλά από τον Αιγύπτο. Έφυγα μέχρι το Wadi Halfa, περνούσα το Ασουάν και πηγαίναμε στο Σουντάν εκεί. Μέχρι κάτω πήγαινες, ε? Μέχρι το Σουντάν. Το λέγανε Wadi Halfa, το πρώτο χωριό του Σουντάν ήταν το λέγανε Wadi Halfa. Και είχε μερικούς Ιανέζες και είχε καλά εγκαταστημένη. Ακόμα και εκεί στη Σουντάν, ε? Ναι, εγκαταστημένη καλά. Wow, στα σύνορα του Σουντάν. Στα ξενοδοχεία αυτό το ένα, όχι χωριό, Κομόπολης. Ήταν καλά οργανωμένοι οι Έλληνες εκεί. Ξενοδοχείο, ποτά, τα πάντα. Πες μου, πότε παντρεύτηκες? Το 58 το Γενάρη, 4 Γενάρη. Και η κυρά Καρδασσαλάρη από πού ήτανε? Από την Κύπρο. Α, την Κύπρο. Αλλά γεννήθηκα στο... Στην Αίγυπτο. Να τα φωτογραφία. Και το όνομά της? Ελευθερία. Ελευθερία, wow. Και πες μου, παντρευτήκατε Κάιρο, εκεί μένατε στο Κάιρο? Δεν μπήσαμε στο Κάιρο. Κάιρο. Όχι, δεν παντρευτήκαμε. Εκεί αναγνωριστήκαμε. Αναγνωριστήκατε στο Κάιρο. Ναι. Και μετά έγινε η μετανάστευση και ήρθα στην Αυστραλία. Και την κάλεσα εκεί και ήρθε μετά το 1957. Boxing Day. Boxing Day. Boxing Day. Wow. 57. 26 ήρθε εκείνη,
Πες μου κύριε Γιώργο, ήταν αναπόφευκτο να φύγεις από την Αίγυπτο, ήταν αναπόφευκτο, έπρεπε να... Εγώ το έβλεπα αναπόφευκτο. Άλλαξαν οι καταστάσεις τόσο πολύ που δεν μπορούσες να καθίσεις. Κάτι τέτοιο, όχι, δεν ήταν τόσο δύσκολο, αλλά μετά που έφυγα ήταν πολύ δύσκολο για όλους. That's right. Άρα είσαι εσύ, τώρα βλέποντας πίσω, πιστεύεις ότι ήσουν τυχερός να φύγεις νωρίς. Ναι. Και μάλιστα φεύγοντας εγώ, μέσα στο καράβι, ακούσαμε τον πόλεμο που είχε το Ισραήλ με την Αίγυπτο το 56 και άλλο μόνο. Είχε το 54-56 και βάλει και 67. Έφυγες με συγγενείς, με... Όχι. Μόνος σου. Μόνος μου. Μόνος μου. Ένα καράβι. Πειρατικό, εγώ το λέγα πειρατικό. Για ποιο λόγο? Γιατί το λόγο του Κορινθία ήταν ένα εμπορικό καράβι και το χωρίσανε σε διαμερίσματα και είχε 900 κοπέλες και 250 άντρες. Πολλές ήταν οι νύφες που θα βγάλω. Λέγανε το καράβι της νύφης. Ναι, και πώς λέγονταν πάλι το πλοίο? Το Κορινθία. Α, το Κορινθία. Α, θυμάμαι καλά. Και πες μου, η πρώτη σου εντύπωση στην Αυστραλία τι ήταν, Ένα χάος, δεν ήξερα που πάμε. Γιατί κατέβηκα στο Μέλβουρν και δεν ήξερα, ήρθε κανένας να με υποδεχθεί. Και είχα ένα κύριο, ο οποίος τον γνώρισα από πριν και τυχαία να γίνει αυτός να φύγει. Είχε ένα αδερφό στη Μέλβουρν, όχι. Λάθος κάνω. Στο Μελβούρνο λέει. Όχι, είχε κάποιο γνωστό και λέει θα έχει ένα δωμάτιο για μένα. Του λέω, βάλε και εμένα αν έχει. Και πήγαμε σε ένα δωμάτιο στο Μέλβουρνο. Δεν κάθισες όμως εσύ στη Μελβούρνο, ήρθες στο Σίδνεϊ, δεν ήρθες. Γιατί έκανε πολύ κρύο, δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε το κρύο, ε. Και φύγω, θα φύγω να πάω στο Σίδνεϊ και από εκεί θα πάω στην Ελλάδα. Α, ήθελες να πας σε Ελλάδα, ναι. Το όνειρό σου. Να πάω στον Ελλάδα, όνειρό μου. Δεν έφτανε ότι τραυματίστηκες εκεί, ήθελες να επιστρέψεις. Δεν μου έκανε εντύπωση αυτό. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, ήρθες στο Σίδνεϊ, εδώ ήρθε η κοινή ελευθερία στο Σίδνεϊ. Εδώ παντρευτήκατε. Εδώ παντρευτήκατε, στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα. Στο Πρόξτερς. Και πού εγκατασταθήκατε, πού μένατε τότε, αρχικά. Πήρα ένα δωμάτιο, γιατί είχα ένα δωμάτιο στο Μπέρξιτ, αριθμό 408, Μπέρξιτ, Σάρι Χίλς. Και πριν έρθω, πριν έρθει η κυρία, σε λέγαει, ελευθερία της λέω, τότε με γραμμάτια. Δεν είχε κινητά τότες. Λέω, κοίτα, δεν έχω σπίτι, δεν έχω μπία, δεν έχω τίποτα. Στο λέω από τώρα γιατί αν αποφασίσει να μην έρθει, πάλι είμαστε φίλοι, δεν έχει σημασία. Αλλά σου λέω το τι θα πρέπει να απαντήσει. Μου λέει: εγώ θα έρθω εγώ που να είναι. Και με ακούρεσε και ήρθε και μένω στο δωμάτιο στο Μπέρξιν. True love, mate. True love. True love. True love. Γιατί γνώριζα από το. Ήταν στο σχολείο, γιατί γνώριζα. Πήγαινε σε ένα εγγλέζικο σχολείο, αγγλικό σχολείο. Εκείνη. Εγώ ήμουν πιο μεγάλο, βέβαια, 6 χρόνια. Και θυμάμαι που πήγαινε εκείνη στη γιαγιά της, γιατί έμεινε στο Σουέζ η μάνα της και εκείνη έμεινε στο Κάιρο με τη γιαγιά της που ήταν δίπλα μας. Εν τέλει γνωριστήκαμε, πήγαιναμε μαζί με το θείο της το μεγάλο και πήγαιναμε σε διάφορες εκδηλώσεις που γινόντουσαν οι αμπετενοί που είχαν δικό του κτίριο και από εκεί γνωριστήκαμε πιο καλά. Τι λες να παντρευτούμε, λέει, ναι, εντάξει, και αυτό ήταν. That's it, man. True love, man. Μέχρι την Αυστραλία. Μέχρι την Αυστραλία. Πες μου, εδώ ήταν στο σύνδεμα δύσκολο να βρεις δουλειά μηχανικός. Ναι. Ήταν δύσκολο όταν πρώτο ήρθες. Όχι. Πώς έγινε, δεν ήξερα ότι υπήρχαν τα Herald και ήταν λέω, να βρεις δουλειά. Οι εφημερίδες. Και χθε που δεν πήγα, λέω, άρα πήγαινε σε ένα τα κλαμπ που πήγαιναν όλοι οι Έλληνες, το λένε το Castellurizion Club. Α, πήγες στο Castellurizion Club.
που ακόμα ήταν, δεν ήταν αυτό που έχτισε. Όχι, είναι εδώ στο Πάρινγκτον. Όχι, ήταν πάνω στο Oxford Street. Oxford Street. Στο δεύτερο πάτωμα. Νοικιασμένο. Και εκεί, που υπάρχει τα πολλά εργοστάσια, που είναι μια συνεργεία του, λένε Αλεξάνδρεια. Ανέβηκα ένα τραμ και πήγα στην Αλεξάνδρεια. Και κατέβηκα, έβλεπα σπίτια. Ρωτάει που είναι τα εργοστάσια, λέει από την άλλη μεριά. Χτυπήσα πόρτες. Wow. Ναι. Και ένας με πήρε. Α, μηχανικός. Ναι. Wow. Και έγινε φύτερο τέρνα. Δεν ήταν μηχανικός, ήταν φύτερο τέρνα. Ήξερα από φύτερο και τέρνα. Και με πήραν και το λέγανε το εταιρεία, τη λέγανε Thompson & Skugel. Κάνε Malleable Fittings, Malleable Fittings. Και μετά έφυγε από εκεί και πήγα μαζί τους, πήγε στους Σαπίτες. Δεν ξέρω αν ξέρεις το Town & Country Hotel. Town & Country Hotel. Πας ο άλλος του Ζιτζερότζεφ, επισμένο. Γιατί ένας μεγάλος μουσικός Αυστραλός τραγούδιζε το Country Hotel. Town & Country Hotel, απέραντι. Εκεί κάτσαμε αρκετό καιρό και μετά έφυγα. Και πήγα στο ένας φίλος μου που λέει «Έλα μαζί μου να κάνουμε παρέα στο Glass Factory». Α, πήγες Glass Factory, το φημισμένο. Ναι, φημισμένο. Wow. Έκατσα εκεί μερικά χρόνια και μετά έκανε δικιά μου δουλειά. Άνοιξες δικό σου εργαστήριο. Ναι, με το την Caltex. Α, συνεργείο ή ήτανε... Service station με συνεργεία. Ναι. Πήγα γιατί ήταν το συνεργείο μου άρεσε. Και είχε πολλούς Έλληνες στο Μέρικλου. Ήταν στο Addison Road Μέρικλου. Ήταν στο Addison Road Μέρικλου. Τώρα αυτό το service station γκρεμίστηκε. Wow. Ήτανε Caltex, ήτανε BP. Caltex. Και ήσουν στο Μέρικλου από το 60 και. 63. Και για πόσο καιρό ήσουν στο Μέρικλου. Έκασε μέχρι το 65. Και έφυγα γιατί το σπίτι μου είχα χωράσει ένα οικόπεδο και έχτισα στο Fairfield Heights. Στο Fairfield Heights. Και είχε ένα service, πήγα εκεί και πήρα ένα service station στο Hamilton Road, Fairfield. Γιατί ήταν κοντά στο σπίτι μου. Μετά έφυγα από εκεί και πήγα. Με φώναξε η Caltex και μου λέει έχουμε ένα service station στο Village, καινούριο. Άπιασο, μόλις το χτίσαμε, τι θέλεις. Και πήγα εκεί, το είχαν έτοιμο και με το όνομά μου. Ωα. Το όνομά μου. Τι έρθει με πάνω. Οι Αυστραλοί είχαν πρόβλημα με το Καρδασιλάρης. Ναι, είχα το card εγώ το. Α, το έχεις κόψει λίγο το όνομά σου. Ναι, αλλά όχι... Όχι επίσημα. Όχι επίσημα, μόνο για τη δουλειά. Και έτσι μπορούσε να πούμε. Και πολλοί ερχόντουσαν να μου λένε, μάλιστα ήρθε ένας και μου λέει, έχω κάτι συγκερή μου, κάτι αυτοσαλάρος, μήπως έγινε κάποια συγκερή. Να... Γεγονότα. Γεγονότα, είδες, περιπτώσεις. Πες μου η σχέση σου με την παροικία, την ελληνική και της εξ-Αιγύπτου. Μια ζωή σου να με τη λέσχη των εξ-Αιγυπτιωτών. Δεν είχα γίνει και πρόεδρος κάποτε. Γιατί ήταν κάτι ας πούμε που νοσταλγούσες την πατρίδα σου που ήρθες. Γιατί είχες τόσο κλειστή σχέση με το σύλλογο Ελλήνων από την Αίγυπτο. Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Εκεί είχαμε τους γνωστούς, εκεί μας τράβηξε η παρέα. Δεν είχαμε καμιά παρέα, απλώς όταν γιατί η παρέα, ο κόσμος ήταν κόσμος, ο ένας ήρθε τον άλλο και πήγαμε εκεί. Και έκανες και πρόεδρος. Έκανε και πρόεδρος, το 90. Άρα αγαπούσες το σύλλογο σου. Ναι, τον αγαπούσα. Τώρα ο σύλλογος, ήξα. Ακόμα νοικιάσαμε τα κτίρια, αρχίσαμε από το... Και σχρός. Ναι, αρχικά. Αρχικά. Και μετά νομίζω ας πούμε αργότερα στο McAvoy Street. Όχι, μετά πήγαμε σε ένα κτίριο
στο Central Station, πίσω από το Central Station, δεν θυμάμαι το όνομα του δρόμου, στο πέμπτο πάτωμα. Πέμπτο πάτωμα. Πέμπτο πάτωμα. Penthouse, penthouse. Δεν ξέρω. Παλιό κτίριο. Παλιό κτίριο. Και ο ιδιοκτήτης άκουσα ότι ήταν Εβραίος ο άνθρωπος, αλλά επειδή είχε πολύ κόσμο πήγαινε, έλα, με είχε κλείσει ο ασανσέρ στο αερολίφτο. Πήγαινα με τα πόδια πέρα το πάτωμα. Μεταφύγαμε και πήγαμε στο... Μακεβόστρα. Μακεβόστρα. Ήταν εκεί για πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια, ναι. Πες μου, τα παιδιά σου, πόσα παιδιά έχεις? Τρία. Τρία παιδιά. Αγόρια, κορίτσια? Δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Πες μου κάτι, πώς διατήρησες εσύ και κύριε Ελευθερία τον ελληνισμό στα παιδιά σας, ας πούμε, πήγανε ελληνικό σχολείο? Ναι, πήγανε... ναι. Είχαμε σοφέρ Φελάτσι και ελληνικό σχολείο, ήταν η μεγάλη μου κόρη, το πρώτο παιδί ήταν η κόρη μου. Και πήγαμε σε ελληνικό σχολείο στο Φέφιλ Χάιτς. Wow, έξω εκεί υπήρχε ελληνικό σχολείο. Μετά τα άλλα παιδιά ήταν πιο μικρά και δεν πήγανε. Αν μιλούσαν ελληνικά και μέχρι τώρα μιλάνε όλοι αυτές τους ελληνικά. Αλλά η Jasmine, η οποία είναι η κόρη μου, μιλάει και γράφει ελληνικά και διαβάζει. Αλλά οι άλλοι μιλάνε, αλλά δεν... Πήγαινετε εκκλησία? Πώς. Μια εκκλησία τακτικά. Μετά που πήγα στο Broughton Sand. Ήσουν πιο κοντά, ας πούμε, την Παρικία, ναι. Από τον Brighton, πήγαινε στο Cobra. Πήγαινε στο Cobra και στην εκκλησία. Είχε χτιστεί ακόμα αυτή η εκκλησία. Ήταν ένα μικρό σπιτάκι. Μετά το χτίσαν αυτό. Και πήγαινε και τακτικά. Πάσχα, γεμάτο ο κόσμο. Λαμπάδες. Για διάφορα, ξέρεις. Πες μου κάτι, μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες, έχεις γεννημένος στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, μετανάστης εδώ στην Αυστραλία, ταξιδέοντας τόσες φορές πίσω στην Ελλάδα, πού νιώθεις ανήκεις, πού ανήκει ο Γιώργος ο Καρδασιλάρης? Παντού. Παντού. Δεν έχω προτιμήσεις. Η Ελλάδα μου αρέσει. Την αγαπώ πολύ την Ελλάδα γιατί την επενέτησα. Τώρα πατήσε. Έχεις αίμα για την Ελλάδα. That's right. Γιατί την αγαπώ. Εδώ αισθάνομαι καλά. Αλλά η καρδιά μου είναι εκεί. Έχεις γυρίσει πίσω στην Αίγυπτο? Στην Αίγυπτο γύρισες πίσω να... Το 84 πήγα μια φορά μαζί με κάποιο παραμύλιο, δεν ξέρω αν τον είσαι ακούσα το παραμύλιο. Πήγαμε με μια... Πώς ένιωθες όταν γύρισες πίσω στο Κάιρο μετά από 25-30 χρόνια? Πώς... Από το 56 μέχρι το 84 ήταν... 28 χρόνια. Πώς ένιωθες, ας πούμε... Δεν είχα μια σχέση, απλώς θα πήγα να δω τι γίνεται. Από περιέργεια. Επειδή πήγαμε όλοι, μετά πήγαμε ένα ταξίδι από τη μεριά του. Πώς το λέτε, από τη μεριά που γινόταν το πόλεμο του Ισραήλ, πώς το λέτε. Του Σαϊνάι. Α, στο Σαϊνάι. Είχε ένα μεγάλο. Στην Αγία Κατερίνη. Αγία Κατερίνη. Πήγαμε εκεί και μείναμε για μια βραδιά. Είχε το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου. Αρχαία για μένα, η αρχαία. Βιβλία πολύ αρχαία. Που ίσως από τη μία άποψη το αξίζει, επειδή η μεγαλύτερη αρχαία βιβλιοθήκη ήταν στην Αλεξάνδρεια. Αρχαία, ας πούμε. Είναι ειρωνικό, ας πούμε, ότι η Αγία Κατερίνη έχει τόσα αρχαία βιβλία. Ναι, αλλά η Αυστραλία τι σημαίνει για σένα η Αυστραλία? Η Αυστραλία για μένα σημαίνει ότι ανάθρεψα τα παιδιά μου, η οικογένειά μου είναι εδώ, δεν έχω πουθενά άλλο να πάω παρά εδώ. Την αγαπώ την Αυστραλία πάρα πολύ, γιατί με δημιούργησε και εδώ έκανα την οικογένειά μου και τα παιδιά μου είναι εδώ. Την αγαπώ την Αυστραλία, πολύ την Αυστραλία. Τα παιδιά μου είναι όλοι οι Αυστραλοί και άλλοι παίζουν στο Rugby League. Ένας από αυτούς ήταν στους Bulldogs.
Α, ωραία. Ήταν ο μικρός, ο οποίος λέγανε Ζακ Καλσίλαρης. Και η κοπέλα που πήρε, μου λέει, παππού, θα σου κάνω παιδί, θα το ονομάζω. Τι λέω, θα βάλεις το όνομά σου για το όνομα του καλού. Λέω, Καρδασιλάρης μου λέει, θα το πάρω. Η κοπέλα του. Ωραία, αυτό είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και διατηρείται, ας πούμε, η ταυτότητα η ελληνική. Ναι. Mm. Πολύ, πολύ υπερήφανη για το όνομά μου, όλοι. Mm. Τα παιδιά μου όλα. Mm. Δεν ξέρω γιατί, δεν είναι. Είναι Αυστραλία, αλλά πολύ υπερήφανη για τα παιδιά μου. Mm. Και το λένε συνεχώς. We know that for our name. Mm. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ καλύτερα. Mm.